σε μια απίστευτη περίπτωση μιας νοσηλεύτριας εν αναστολή. Θα καλέσω το ξενοφόντας και να έρθει μέσα να τα πούμε. Αρνήτρια του εμβολιασμού, ήταν σε αναστολή από την εργασία της στο νοσοκομείο Λαμίας. Βέβαια, στο νοσοκομείο Λαμίας, σύμφωνα πάντα με τοπικά site, νοσηλεύεται εκεί με κορονοϊό και η 52χρονη γυναίκα, αλλά και ο σύζυγός της. Χθες λοιπόν το βράδυ, την Κυριακή, η κατάσταση ξέφυγε, Δημήτρη. Δηλαδή, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βγήκε γυμνή στους διαδρόμους. Η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, ενώ ήταν η ασθενή. Οποία ήταν ασθενής με κορονοϊό, βγήκε γυμνή στους διαδρόμους, φώναζε, κρατούσε ένα Ευαγγέλιο, αλλά και ένα σταυρό στο χέρι. Οι νοσοκόμοι, οι νοσηλευτές, το προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και οι ασθενείς, πανικοβλήθηκαν, δεν μπορούσαν να τη συνεφέρουν. Τελικά κατάφεραν και την έκλεισαν στο δωμάτιό της να συνεχίσει την νοσηλεία της. Έχει δοθεί εντολή να παρέμβει ο εισαγγελέας. Πάντα σύμφωνα με τα τοπικά site, ήταν σε κατάσταση αμόκ η 52χρονη. Μιλάμε για μια γυναίκα λοιπόν που νοσηλεύεται με κορονοϊό και αυτή και ο σύζυγός της. Σωστά, η ίδια νοσηλεύτρια. Η ίδια ήταν νοσηλεύτρια σε αυτό το νοσοκομείο. Ανεμβολίαστη σε αυτό το νοσοκομείο και ήταν σε αναστολή λόγω του ότι δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Και ξαφνικά, χθες το βράδυ, φέρεται να έχει βγει από το δωμάτιό της γυμνή και να αρχίσει να κυκλοφορεί, να τρέξει στους διαδρόμους κρατώντας ένα Ευαγγέλιο και σταυρό. Και ένα Ευαγγέλιο στο χέρι. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, και τις προηγούμενες μέρες η κατάσταση δεν ήταν πάλι καλά. Έκανε διάφορα πράγματα, δηλαδή πείραζε τους ασθενείς, ενοχλούσε τους νοσοκόμους και τις νοσηλεύτριες. Τώρα είχαμε αυτή την εξέλιξη χθες το βράδυ. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδί μου, τι άλλο θα δούμε πραγματικά. Έχουμε τρελαθεί μετά του κορονοϊού και κυρίως με τους ανθρώπους, με τους αρνητές. Σωστά. Και το τι εξελίξεις έχουμε πάνω σε αυτούς. Γι' αυτό σε πάω σε πιο ευχάριστα ζητήματα.